Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είναι ο κύριος Καραγιάννης εδώ, με τον οποίο κάνουμε δημιουργική συζήτηση, νομίζω, πέρα από τις πολιτικές διαφωνίες, διότι ο τομέας των υποδομών είναι ένας τομέας στον οποίο και ο ελληνικός λαός, αλλά νομίζω και οι πολιτικές δυνάμεις, οφείλουν να επιζητούν συγκλήσεις μεγάλες και κοινές συνενέσεις για να επιταχύνονται έργα τα οποία βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Κατά τη γνώμη μας όμως, εδώ έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και στο συγκεκριμένο έργο, αλλά αυτό είναι αποτύπωση μιας συνολικής ακινησίας η οποία παρατηρείται στον Οργανισμό των Συνεδρόμων. Δεν ξέρω αν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις έργων. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι τα έργα συντήρησης της υποδομής πηγαίνουν πίσω. Και γι' αυτό έχουμε και αλλεπάλληλα περιστατικά εκτροχιασμών, ευτυχώς χωρίς θύματα ή χωρίς πάρα πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι η κατάσταση δεν είναι η επιθυμητή. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίες και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα δρομολόγια. Τώρα, συζητάμε ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει περίπου 2 χρόνια και βεβαίως, αν κυρωθεί η σύμβαση, θέλει 36 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το αναφέρατε, κύριε Καραγιάννη, για υλοποίηση, έτσι δεν είναι? Τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε στη συγκεκριμένη γραμμή ολοκληρώσει το κομμάτι πολύ καστροειδωμένο και είχε γίνει προετοιμασία για το έργο που συζητάμε σήμερα. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε εάν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τη μελέτη της διασύνδεσης με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αυτής της γραμμής. Άλλο παράδειγμα κολλησιεργίας τώρα, γιατί ήταν και ο κύριος Καραθανασόπουλος εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, πριν κάμποσο καιρό μπήκα στο τρένο και πήγα από τον σταθμό Λαρίσης μέχρι τον πύργο. Δεν πήγαμε τρένο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχει σύνδεση. Έχουμε, προσέξτε, από την Αθήνα μέχρι την Κόρινθο να μην λειτουργεί η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μπει δεύτερο τρένο εάν δεν φτάσει το πρώτο στον προορισμό του. Αυτά στην Αττική. Πάμε στην Κορινθία. Στην Κορινθία κατεβαίνουν οι επιβάτες στο Κιάτο και μπαίνουν σε πούλμαν για να πάνε στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Στην Πάτρα ο προαστιακός λειτουργεί περιορισμένα. Και πάμε και μετά την Αχαΐα στην Ηλία, όπου έχουμε μια τεχνική βάση, η οποία είναι σε ένα σταθμό όπου δεν φτάνουν δρομολόγια. Αυτό, κύριε Καραγιάννη, να πείτε του κύριου Καραμαλή ότι δεν συνιστά δείγμα προτεραιοποίησης υποστήριξης του σιδηρόδρομου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και δεν σας μιλώ για μια γραμμή η οποία βρίσκεται στα αζήτητα, είναι επιδοτούμενη, είναι άγωνη ή οτιδήποτε. Μιλάμε για τη δυτική πύλη της χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αυτά τα θέματα επιθυμεί να βρίσκει αυτόν στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Ούτε εμείς θέλουμε να βρισκόμαστε στη θέση να επισημαίνουμε καθυστερήσεις και εγκατάλειψη, ειδικά για ένα τόσο κρίσιμο μέσο όσο ο σιδηρόδρομος. Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ θετική και η αποδοχή από το Προεδρείο της Επιτροπής της πρότασης για μια ειδική συζήτηση για το σιδηρόδρομο, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί καλά και βεβαίως να επιδιώξουμε και συνενέσεις και η αντιπολίτευση να ασκήσει την κριτική της, ούτως ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και για τους επιβάτες και για την ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν προβλήματα προσωπικού στον ΟΣΕ και ακούσαμε ότι θα γίνουν 120 προσλήψεις. Προσδοκούμε να δούμε διαδικασίες διαφανής και αξιοκρατίας. Επίσης, κάποιες διευκρινήσεις ενδεχομένως για μεταφορά προσωπικού από την Τρενοσέ στον ΟΣΕ. Αν όντως υπόθηκε έτσι, σε ποιο νομικό πλαίσιο πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό? Τώρα, για την Τρενοσέ. Η Τρενοσέ φαίνεται ότι εμφανίζει καθυστερήσεις στις πληρωμές των τελών με πρόσχημα τις αντίστοιχες καθυστερήσεις πληρωμών του Δημοσίου προς την Τρενοσέ. Για την κατάσταση του τροχαίου υλικού τη γνωρίζετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να ξαναφερθώ στην πασίγνωστη πλέον στο Πανελλήνιο ιστορία με τα μανιτάρια μέσα σε βαγόνι στη Θεσσαλονίκη.
Και βεβαίως θα θέλαμε μία ενημέρωση σε σχέση με το στάδιο της προετοιμασίας για τη σύμβαση για τις άγονες γραμμές. Θα υπάρξει παράταση στη σύμβαση που παραλάβατε. Καινούρια, διότι έχουν δοθεί παρατάσεις ήδη. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά και όχι σε επίπεδο διακηρύξεων να αλλάξει ταχύτητα η εφαρμογή πολιτική σε σχέση με τον σιδηρόδρομο. Διότι ωραία τα καλά τα λόγια, αλλά δεν είναι δυνατόν τα μέσα σταθερής τροχιάς να σταματούν να λειτουργούν μέσα σε συνθήκες προβλεπόμενης και όχι τόσο ακραίας κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία που είχαμε ήταν μικρότερης κλίμακας από το 2008, δεν κλείσαν όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά και κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου θα θέλαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί. Διότι είχαμε 5 αμαξοστοιχίες αποκλεισμένες έξω από την Αθήνα. Τι έγινε εκεί πέρα, 4. 4 και μία που πήγε να βοηθήσει και είχαμε και το... και μία βοηθητική όπου είχαμε και το ατύχημα. Άρα λοιπόν, εδώ κύριε Καραγιάννη, να μεταφέρετε στον κύριο Καραμαλή τα χαιρετίσματά μας και κυρίως το αίτημα να δούμε ποιος και γιατί έδωσε εντολή σε τρένα να φύγουν τη στιγμή που η γραμμή δεν ήταν ανοιχτή. Διότι η Τρενοσέα, αν καταλάβαμε καλά, ισχυρίζεται ότι τις λέγανε ότι είναι ανοιχτή η γραμμή. Και άντε να καταλάβουμε ότι σας ξέφυγε το φαινόμενο που δεν έπρεπε να ξεφύγει, κατά τη γνώμη μας. Είναι δυνατόν να μην πέφτουν άμεσα δυνάμεις πάνω στον προαστιακό για να πάνε σειρμοί να απεγκλωβίσουν τον κόσμο από την Αττική Οδό? Γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Άρα εδώ χρειάζονται απαντήσεις και απαντήσεις οι οποίες νομίζω θα πρέπει να είναι διαφανείς. Επιτρέψτε μου μία κουβέντα για τα 1.000 ευρώ. Έχετε 3 φορές δώσει τη δυνατότητα στην Τρενοσέ να εξαιρεθεί από τον κανονισμό 1371. Όχι εσείς προσωπικά προφανώς, αλλά η πρώτη εξαίρεση ήταν το 9, η δεύτερη το 14 και η τρίτη το 19. Και πάμε μέχρι το 2024. Ο συγκεκριμένος κανονισμός, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει αποζημιώσεις μέχρι 21.000 ευρώ για τα περιστατικά τα οποία είδαμε. Δεν το θεωρείτε λίγο κοροϊδία το χιλιάρικο το οποίο υποτίθεται υποχρεώσατε την εταιρεία να καταβάλει? Και σε αυτό το ζήτημα θα θέλαμε πάρα πολύ σοβαρές απαντήσεις. Επιφυλασσόμεθα, επαναλαμβάνω ότι η δική μας κριτική δεν είναι κριτική η οποία είναι καταδαφιστική. Θέλουμε ειλικρινώς να δούμε τα πράγματα να τρέχουν και να γίνονται, διότι ο μόνος ωφελημένος, ειδικά από το μέσο που λέγεται σιδηρόδρομος, είναι η πατρίδα και ο πολίτης. Και μάλιστα ο πολίτης, ο οποίος επιβαρύνεται πάρα πολύ από το κύμα της ακρίβειας και μπορεί να το επιλέγει το μέσο για να κάνει τη δουλειά του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την